Κάνοντας παρουσιάσεις για το κανάλι μου, είτε για μηχανήματα είτε για κάποια σκευάσματα που χρησιμοποιώ ως ελαιόνας μου, συνήθως τα πρώτα σχόλια που γράφονται από κάτω είναι τιμή πόσο έχει. Για τα μηχανήματα σίγουρα ισχύει μια τιμή που θα πούμε, αλλά για τα σκευάσματα θα έλεγα ότι η σωστότερη ερώτηση θα ήταν ποιο είναι το κόστος του σκευάσματος για 500 λίτρα νερό είτε για έναν τόνο. Για παράδειγμα, μπορεί ένα σκεύασμα να είναι σε μια συσκευασία των 5 λίτρων και να κοστίζει 50 ευρώ και ένα άλλο σκεύασμα να είναι σε μια συσκευασία του 1 λίτρου και να κοστίζει εξίσου 50 ευρώ. Οπότε θα μου πείτε, το σκεύασμα του 1 λίτρου είναι πάρα πολύ ακριβό. Μπορεί όμως η δοσολογία του σκευάσματος που είναι στη συσκευασία των 5 λίτρων να είναι για έναν τόνο νερό και η συσκευασία του 1 λίτρου, το σημερινό σκεύασμα δηλαδή, να έχει μια δοσολογία 500 ml στον τόνο, οπότε να είναι δηλαδή για 2 τόνους νερό και προφανώς έχει χαμηλότερο κοστολόγιο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα θα έλεγα ότι είναι το σκεύασμα Vioseed Agro, όπου το 1 λίτρο, αν θυμάμαι καλά, κοστίζει περίπου 150 ευρώ συν ΦΠΑ. Οπότε όλοι, μόλις ακούσουμε το 150 ευρώ το λίτρο, λέμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Το θέμα όμως είναι ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει πολύ μικρή δοσολογία, δηλαδή 200 ml στον 1 τόνο νερό, οπότε η συσκευασία του 1 λίτρου είναι για 5 τόνους νερό και έτσι το κοστολόγιο βγαίνει περίπου στα 30 ευρώ τον τόνο. Οπότε για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συγκρίνουμε, το ξαναλέω, το κόστος αναβητείο και όχι πόσο κοστίζει η συσκευασία του σκευάσματος. Στην αγορά κυκλοφορούν πάρα πολλά σκευάσματα με χαμηλό αλλά και υψηλό κόστος. Τα σκευάσματα που έχουν υψηλό κόστος, ίσως αυτό δικαιολογείται, καθώς είτε διαθέτουν μια τεχνολογία, είτε οι πρώτες ύλες που έχουν σωμηθεί για την παραγωγή τους να είναι πολύ καλής ποιότητας και με αυτόν τον τρόπο να πετυχαίνουμε ουσιαστικά καλύτερες παραγωγές, καθώς είναι πιο εύκολα αφομοιώσιμα από τις καλλιεργίες μας. Φυσικά, για να πετύχουμε όσο είναι τον καλύτερα αποτελέσματα στην καλλιεργία μας, θα πρέπει να ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες που έχει η καλλιεργία μας και να συμβολευόμαστε τον τοπικό μας γεωπόνο.